Είστε εντάξει εκεί. Χρειαζόμαστε κάτι άλλο, κύριε Μπούσκε, εδώ? Όχι, έτσι. Έχουμε τους αγαπημένους μας όλους, οπότε... Ακόμη μπαίνουν φίλοι, κάποιοι κάπνιζαν έξω, ήρθαν μέσα. Ο κύριος Γεωργακάκης είναι εκεί έτοιμος από καιρό. Η Άρτεμις, βλέπω, ετοιμάζεται. Ωραία. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Καλώς ήρθατε εδώ στον κήπο του μουσείου. Νίκο μου, μόνο εσένα δεν χαιρέτησα. Όλους έναν έναν, ξεχωριστά. Ακόμη δεν αρχίσαμε. Να μην πούμε ότι απολαμβάναμε το τσάι βουνού εδώ του κήπου του μουσείου, το οποίο νομίζω ότι είναι ταιριαστό με όλα τα αρώματα του βιβλίου, από τη ρίγανη μέχρι του σίκου του ξερού, από ό,τι είδα, έτσι. Θέλω να σου πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, Σπύρο, γιατί επέλεξες μαζί με τον καλό σου εκδότη να βρεθείτε με φίλους μας, οι οποίοι πολλές φορές μας κάνουν λίγο καλύτερους. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Ειρήνη Πολίτου. Εγώ ευχαριστώ. Στον φίλτατο Κώστα Παλαχούτη. Πόσα πράγματα έχουμε κάνει μαζί με τον Κώστα. Πολλά, πολλά, πολλά. Και με τον υπέροχο κύριο που κάθεται δίπλα σας, με τον οποίο έχουμε κάνει και χορευτικά. Έχουμε φτάσει και σε αυτό, και εδώ και στο εξωτερικό, γιατί είναι ένα πρόσωπο που ξέρει να μας περιγράφει τους τόπους και τις εποχές όσο κανείς. Και να κρεμόμαστε από τη γραφή του και τον τρόπο του. Θέλω να σας πω ότι είχαμε υποσχεθεί ότι θα ξαναβρισκόμαστε και να που βρέθηκε αυτός ο εξαιρετικός χώρος, που ήταν ό,τι πρέπει και για την πανδημία. Είναι ο μεγαλύτερος χώρος για να γίνονται αυτές οι παρουσιάσεις και μακάρι να βρισκόμαστε πάντα σε τέτοιες στιγμές. Με τον τόπο έχουμε συχνά ραντεβού. Τη Δευτέρα έχουμε ένα ακόμη όμορφο ραντεβού εδώ σε αυτό το χώρο. Και το τελευταίο ευχαριστώ, Γιάννη μου, είναι προς τον Βαγγέλη Γεωργακάκη. Το εύχομαι πάντα τέτοια, πάντα τα βιβλία του τόπου να πιάνουν τόπο και να σας ευχηθούμε να έχουμε και καλές γιορτές. Γιατί ήδη μπήκαμε στην περίοδο. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα ξεκινήσει? Συγγραφέας. Εσείς. Ωραία. Πολύ ωραία. Ωραία. Να είμαστε μόνο κοντά στο μικρόφωνο, όσο μπορούμε. Έτσι. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Οκ. Okay. Αφήνω και αυτό που καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε να παρευρεθείτε στην παρουσίαση του βιβλίου μου «Άρωμα από Ρίγανη». Σας καλωσορίζω και από τις εκδόσεις «Τόπος». Είμαι πολύ χαρούμενος που μου δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσω τις σκέψεις μου μέσα από το έργο μου και ακόμα περισσότερο επειδή έχουμε κοντά μας τον συγγραφέα κύριο Ξανθούλη, τον συγγραφέα ερευνητή κύριο Παλαχούτη και παράλληλα στιγουργό και καλλιτεχνικό διευθυντή του 8GR και τη μεταφράσια και επίσης συγγραφέα κυρία Πολίτη. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Γιάννη Ξανθούλη, θα ακολουθήσουν κάποια αποσπάσματα του βιβλίου, ο κύριος Παλαχούτης και συνεχεία θα με υποστείτε. Γεια σας και από μένα. Εγώ δέχτηκα να έρθω και να μιλήσω για τον Σπύρο Μπούσκε και το βιβλίο του «Άρωμα από Ρίγανη», γιατί σπάνια ένα συγγραφέα στο ξεκίνημά του, το τονίζω και μάλιστα έχω γράψει ένα μικρό κείμενο, θα το υποστείτε, σπάνια γράφει κάποιος αστεία ή μάλλον σοβαρά πράγματα, θέλει να πει σοβαρά πράγματα με αστείο τρόπο. Υπάρχει γενικά ένας ρατσισμός, είναι και λέξη της μόδας, για το αστείο, είναι εξωστρακισμένο λίγο από τους επαείοντες, πιστεύουν ότι είναι ένα πολύ ελαφρύ είδος η κωμωδία, η σάτιρα. Οπότε ένας συγγραφέας στο ξεκίνημά του να ασχοληθεί με ένα τέτοιο θέμα, με ένα τέτοιο βιβλίο και μάλιστα με έναν τρόπο, ας επιτρέψετε μου, εξωφρενικό, όπως είναι αυτό το βιβλίο, διασκεδαστικά εξωφρενικό, να ξέρουμε τι λέμε, είναι πραγματικά ένα μεγάλο τόλμημα. Έτσι λοιπόν, Σπύρος Μπούσιας, «Άρωμα από Ρίγανη», μυθιστόρημα εκδόσεις «Τόπος», αν και δεν θα μου κακοφαινόταν, και ένας αρωματικά υπαινικτικός τίτλος όπως «Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα». Και δεν το λέω περιπεκτικά,
Ίσως γιατί η κανέλα έχει για μένα και μια επιπλέον επίγευση νοσταλγίας. Εξάλλου, Σίγαρο, σε ένα μαγαζί σαν τη Ματζουράνα, έτσι λεγόταν το μαγαζί που γίνονται τα φοβερά και τρομερά, υπήρχε και κανέλα. Λοιπόν, πάμε στο ζουμί. Άρωμα από ρίγανη και από καλπάζουσα, το τονίζω αυτό, ζιγζάκ φαντασία, με την υπογραφή του Φίλη Τατόπαδο Σπύρο Μπούσια. Επιστήμων, πολυπράγμων, εμβαπτισμένο σε χλιαρό έως καυτό νερό του λεγόμενου μαγικού ρεαλισμού, γιατί υπάρχει μέσα στο βιβλίο πάρα πολύ, ο συγγραφέας της Ρίγανης μας μπάζει σε ένα δεδαλώδες οικογενειακό σύμπαν, γιατί μιλάει βασικά για μια οικογένεια. Και για μένα είναι πολύ αγαπημένα θέματα αυτά τα οικογενειακά. Γι' αυτό που λένε, βρήκε ο γύφτος στη γενιά του, αναγάλια στην καρδιά του. Όταν το διάβαζα, είπα: α, ωραία, εδώ είμαστε. Λοιπόν, όπου ο μικροαστισμός, αυτό το οικογενειακό σύμπαν και οι καλές έως συγκινητικές προθέσεις του βασικού ήρωα που λέγεται Θεόφιλος Αλετράς, το λέω καλά, όχι Αλευράς, Αλετράς. Αλετράς, Αλετράς. Ναι. Συγκρούονται με μερικά από τα πιο άγρια όντα της ελληνικής κυβωτού. Να πάλι κυβωτός. Λοιπόν, στο μυθιστόρημα που φιλοδοξεί να αρωματίζεται με ρίγανες και άλλα μεσογειακού ταμπεραμέντου βότανα, ο Σπύρος Μπούσιας επιτίθεται με τοπικά σε πολλές από τις γνώριμες συμβάσεις. Δηλαδή, οικογένεια, θρησκεία και στις μισές από τις πιο χαριτωμένες 10 εντολές του Μωυσή. Καλή του ώρα. Ου φωνεύσεις, και βέβαια ο Θεόφιλος θα φωνεύσει. Θα φωνεύσει εκείνον που του στερεί την επιθυμία της γνώσης. Ου μοιχεύσεις, σιγά καλέ και βέβαια. Ο καημένος ο Θεόφιλος θα κάνει την κουτσουκέλα του, μπουχτισμένος από την καλλιδοσκοπική τρέλα μιας μουρλής συζύγου της Πανωρέας. Εκεί λοιπόν, στην πληθωρική προσωπικότητα μιας συζύγου που παθαίνει οξύτατη θρησκοληψία, σκεφτείτε ότι φτάνει μέχρι να κάνει εκκλησία το κλεισταριό. Το βρήκα ωραία ιδέα. Εγώ για μένα δεν μου φαίνονται όλα αυτά φυσικά, τα θεωρώ μάλλον λογικά. Λοιπόν, φτάνοντας σε ακραίες καταστάσεις, όπως σας είπα, θα πληροφορηθούμε πώς η τρέλα και ορμονικές παρενέργειες κουβαλά η θρησκευτική έξαψη. Αυτό είναι ένα μόνιμο θέμα και κάτι που το συναντούμε συνέχεια και στις μέρες μας. Λοιπόν, και οι χαρακτήρες της Ρίγανης, καρικευμένοι από καυτή πάπρικα, μεγαλουργούν. Μεγαλουργούν στείνοντας πολλές μικρές πυρόκαυλες, επιτρέψτε μου, κολάσεις. Μάρτυρας μεταξύ αθωότητας και εγκληματικών άλοθη, ο Θεόφιλος. Αυτός τάχα μην είναι αθώος, αλλά θα δούμε πόσο αθώος είναι. Που μεταθέτει την όποια τραυματισμένη του αθωότητα στον πρωτότοκο γιο του Αδάμ. Τέλος πάντων, οι συνευρέσεις του με την Πανωρέα κάποια στιγμή πιάσαν τόπο και γεννήθηκε αυτό το αγοράκι που λέγεται Αδάμ. Στην αντίπερα όχθη, ως μενάδες, στην κυριολεξία, η ηγερία του δράματος, σύζυγος Πανωρέα, η μάνα του Ροξάνη, άλλο φρούτο με σημαία τη μητρική στοργή, η κόρη του Φιλοθέη, επίσης ωραίο όνομα, που από μια συγκυρία της έμεινε το κουσούρι να μουτζώνει στα καλά και στα λιγότερο καλά καθούμενα, αυτή νομίζω τόπα θα έπεσε από την κούνια. Ε? Ναι, αυτά είναι τα δράματα. Αλλά και η Ροζαλία. Η Ροζαλία με την ερωτική κατανόηση και την πολυεπίπεδη ύποπτη αντοχή της. Έτσι λοιπόν, με αρωματικό φόντο, το μαγαζί Ματζουράνα, αυτό είναι το όνομα του μαγαζιού, που κληρονόμησε βία ο ήρωας, ο Σπύρος Μπούσιας στείνει την εξωφρενική του ιστορία. Για να μην μείνει δε παραπονεμένος και ο πρωτότοτος Αδάμ, υιός του Θεόφιλου, θα κληρονομήσει τη φιλομάθειά του, γιατί ο καημένος ο Θεόφιλος, τον φιλομαθέστατος, διάβαζε τα πάντα, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, αλλά ο μπαμπάς του, αυτός που συγχωρέθηκε, τον διολόστηλε δηλαδή μια ωραία πρωία, ή βραδία δεν θυμάμαι, εν πάση περιπτώσει του στέρισε τον διακαή πόθο να σπουδάσει, να μελετήσει, να ασχολείται γενικά με τα βιβλία και τον έχουσε μέσα σε αυτό το μαγαζί με τα βότανα. Όχι ότι δεν είναι καλά τα βότανα, αλλά όταν θες να γίνεις φιλόλογος και σε πας στα βότανα, τα πράγματα και δεν είσαι καν βοτανολόγος, το πράγμα αρχίζει και σκοντάφτει. Λοιπόν, αυτό το αγοράκι κληρονομεί τα καλά χαρακτηριστικά του Θεόφιλου, τη φιλομάθεια βασικά, και κάποια στιγμή, αφού γίνουν πολλά, τον βρίσκουμε. Πώς σου έρθει αυτό? Να πάει να πολεμήσει στο λατρεμένο πού? Αφγανιστάν. Και ποιος δεν λατρεύει το Αφγανιστάν? Μετά λοιπόν από μια τόσο ταλιμπανική οικογένεια, γιατί όλη η οικογένεια είναι τύφλα να έχουν οι Ταλιμπάν, το Αφγανιστάν θα το φανεί του παιδιού περίπατος. Αλλά η μοίρα και οι συγγραφέας μας έχουν κρυμμένους άσους.
Οι κρυμμένοι άσοι που βγαίνουν στο τελευταίο τέταρτο του μυθιστορήματος θα επιχειρήσουν να βρουν ηθικά ερίσματα, να εκμεύσουν πιθανόν τη συγκίνησή μας, ενώ στην ευωδιά των βοτάνων έρχεται να προσθεθεί και η γλαφυρή σκιά των απομηχανής φαντασμάτων. Εδώ να εξηγήσω ότι τα φαντάσματα αυτά είναι καλά. Αποτέλεσμα. Ένα περιέργως πρωτότυπο μυθιστόρημα, κάθε άλλο παρά καθημερινής τρέλας, και το τονίζω αυτό γιατί η τρέλα του αρώματος από ρίγανη αυτονομείται. Δεν ξέρω και ελπίζω να μας το διευκρινίσει ο Σπύρος γιατί επέλεξε αυτό το ύφος στη γραφή του. Το αναφέρω, όπως σας είπα και προηγουμένως, γιατί οι περισσότεροι συγγραφείς στο ξεκίνημά τους προτιμούν να κάνουν πιο στρογγυλευμένες ιστορίες, να τρυπώσουν το κατά δύναμη αυτοβιογραφικά στοιχεία. Έχεις τίποτα αυτοβιογραφικό? Δηλαδή η μητέρα σου δεν είχε κάνει προς Θεού ή κάποια σύζυγος ή κάποια... Η μητέρα σου τη βλέπω, με κοιτάζει η γυναίκα σου, λέει τι λέει αυτός. Έχει πολύ δίκιο. Τι παιδί γεννήσατε, αγαπητή κυρία Μπούσκε. Τέλος πάντων, τι να σας πω τώρα και εσάς. Συγχαρητήρια, συλληπιτήρια, αυτά πάνε μαζί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να είναι καλά το αγόρι, μια χαρά. Με έκανε και γέλασε και κυρίως είναι πολύ σπουδαίο. Εγώ, ξέρετε, πάντα ευλογώ τους ανθρώπους που με κάνουν να χαμογελώ. Και εδώ χαμογέλασα, ειδικά σε αυτές τις τόσο ζωφερές μέρες που περνάμε. Λοιπόν, ενώ οι καινούργιοι συγγραφείς, τέλος πάντων, οι φρέσκοι συγγραφείς, στα πρώτα τους βιβλία έχουν στρογγυλευμένες ιστορίες, θέλουν να πούν να βάζουν αυτοβιογραφικά στοιχεία, αποφεύγοντας τους κώδικες του αστείου. Μιλώ από πείρα, αν και εγώ όταν πριν από 40 μόλις χρόνια, όταν τόλμησα να γράψω πεζογράφημα, ήταν το πρώτο βιβλίο που έγραψα, έκανα κάτι αντίστοιχα ερωτικό με ένα βιβλίο που λεγόταν «Ο Μεγάλος Θανατικός». Αρκετά τολμηρό για εκείνη την εποχή και μάλιστα με ένα τίτλο που ερχόταν θρασίτατα να προσθεθεί σε άλλους μεγάλους, όπως «Ο Μεγάλος Ερωτικός» του Μάνου Χατζηδάκη, ακόμη ήταν φρέσκος, όπως «Ο Μεγάλος Ανατολικός», πιο φρέσκος αυτός, του Εμπειρίκου, όπως «Ο Μεγάλος Γκάσβι», αυτός ήταν λίγο παγιάτικος, «Η Μεγάλη Χήμερα» του Καραγάτσι, και αυτή η παγιάτικη ήταν, «Ο Μεγάλος Μολ», ή ακόμη και «Η Μεγάλη Βρετανία», «Η Μεγάλη Εκατερίνη» και πάει λέγοντας από μεγάλους. Σήμερα, παρόλο που ισχυριζόμαστε πως τίποτα δεν μας εκπλήσει, αυτό το ρηγανάτο μυθιστόρημα του Σπύρου Μπούσια, κόντρα στο όλο και πυκνότερο νέο πουριτανισμό, και το τονίζω αυτό, νομίζω πως μπαίνει σφήνα στην αντίληψη που έχουν οι πιο πολλοί για το βιβλίο. Δηλαδή, αντισυμβατικό λεξιλόγιο, όσοι γράφουν βιβλία, το προτιμούν αυτό, λεξιλόγιο βέβαια του σειρμού, πολιτική απαξίωση, με αριστερό όμως κλείσιμο ματιού, αυτό είναι απαραίτητο, αναμνήσεις από ακτιβισμούς εναντίον των περισσότερων στερεοτύπων, πιθανότατα και μια κουταλιά από νουάρα αστυνομικά. Αυτά είναι πολύ βασικά για να ξεκινήσει κανείς ένα μυθιστόρημα στη σημερινή εποχή. Το άρωμα από ρίγανη βγάζει γλώσσα. Βγάζει γλώσσα, δεν θα έλεγα μόνο γλώσσα, βγάζει γλωσσάρα. Και αφηγείται μια δραματικά, όπως σας είπα, εξωφρενική ιστορία, με αρχή, μέση, εντάξει, μέση κάθε άλλο παρά μέση δαχτυλίδι θα έλεγα, και τέλος με φτερουγίσματα χερουβίν και σεραφίν. Στο τέλος, λες τώρα να δακρύσω, να μην δακρύσω, ξαναγυρνάς μπροστά, τι θέλει να πει ο συγγραφέας. Σου φεύγει βέβαια και ένα δάκρυ, είναι αλήθεια. Ελπίζω πως ο συγγραφέας να διασκέδασε γραφοντάς το, γιατί το βιβλίο είναι διασκεδαστικό, όπως σας είπα, και καλογραμμένο, γιατί το παιδί από εδώ είναι εγγράμματο, μέσα από την άγρια σάτυρά του. Και εδώ θέλω να πω ότι όσον αφορά τον εξωστρακισμό του αστείου και πώς το βλέπουν όλοι καχύποπτα, και επειδή και εγώ είμαι ένας συγγραφέας που δεν ξέρουν πραγματικά πού να με κατατάξουν, ίσως γιατί είχα ένα αρκετά αμαρτωλό παρελθόν με σατυρικά έργα που έγραφα για το θέατρο, με ευθυμογραφήματα, χρονογραφήματα που έγραφα για πάρα πολλά χρόνια στην ελευθεροτυπία, για εκπομπές που δεν ήξερε κανείς αν είναι σοβαρές, πολύ αστείες ή λιγότερο αστείες, που έλεγα χρόνια, 25 χρόνια περίπου στο Sky. Όλα αυτά τα πράγματα θέλω να πω, όταν ήρθε το βιβλίο, τα πράγματα τους μπέρδεψαν ακόμη περισσότερο. Στην αρχή έγραψε λοιπόν ένα βιβλίο σατυρικό. Μετά άρχισα να γράφω άλλα βιβλία, τα οποία δεν ήταν σατυρικά, αλλά ο κόσμος θεωρούσε ότι έπρεπε να γελάσει ακόμη και αν περιέγραφα τα πιο δραματικά πράγματα. Στο τέλος μπερδεύτηκαν εντελώς και με αφήσαν στην ησυχία μου. Λοιπόν, κάτι τέτοιο όμως συμβαίνει και με έναν άλλο συγγραφέα, πολύ αγαπημένο μου, και δεν θέλω να το τονίσω, τον Roald Dahl. Ο Roald Dahl, ένας Βρετανός συγγραφέας,
Θα το ξέρετε, γιατί έχει κάνει πολύ ενδιαφέροντα το εργοστάσιο Σοκολάτας, το οποίο δύο φορές γυρίστηκε ταινία, μία με τον Τζιλ Γουάιλντερ και μία με τον Τζόνι Ντεπ, πρωταγωνιστές. Ήταν η Ματίλντα, ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το οποίο ήταν άκρος σατυρικό και κωμικό. Οι Μάγισσες, το οποίο γυρίστηκε δυο φορές ταινία, η πρώτη μάλιστα με την Αντζέλικα Χιούστον, το άλλο με αυτή που ήταν πρωταγωνίστρια του Λάνθιμου στην τελευταία ταινία, στην Εκλεκτή, όπως λεγόταν. Και βεβαίως υπάρχει και ένα βιβλίο που κυκλοφορεί ήδη από τις εκδόσεις Άκρο. Δεν έχει μεταφραστεί πάρα πολύ ο Ρόαλντ Ντάλ, γι' αυτό έκανα αναφορά στο Ρόαλντ Ντάλ, από τις εκδόσεις Άγρα, σε μια ωραία μετάφραση του Αλέξανδρου Αδαμόπουλου. Λέγεται Ο Θείος Όσβαλντ. Και αυτό είναι ένα φοβερό βιβλίο, δεν ξέρω αν το έχεις υπόψη σου. Το ξέρω, το έχω διαβάσει. Δεν το έχει διαβάσει, το ξέρω όμως, το ακούω, φυσικά το ξέρει. Λοιπόν, είναι αρκετά συγγενή σου, για να σου το πω έτσι. Συγγενής μας, αν θες, να έβαλε και το πρώτο πληθυντικό. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν αυτά τα βιβλία, τα οποία κατά κάποιο τρόπο ψιλοχαμογελούν οι αρμόδιοι, αλλά δεν τολμούν να τα πιάσουν, να τα ξεκοκαλίσουν, να τα διαβάσουν και να τα παρουσιάσουν στο ευρύτερο κοινό. Λοιπόν, για να τελειώσω, του εύχομαι του Σπύρου καλή συνέχεια και εμπνεύσεις πέραν του Αφγανιστάν και των Οραματικών Βοτάνων, αυτού του μυστηριώδους μαγαζιού που λέγεται Μαντζούρα. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Πολίτη θα διαβάσει αποσπάσματα. Ναι. Κάνω και τον κονφερασιέ. Έχω μέσα με τον performer, ναι. Λοιπόν. Καλησπέρα και από μένα. Θα διαβάσω ένα πρώτο απόσπασμα από το βιβλίο. Είναι μία κωμική στιγμή όπου η πρωταγωνίστρια Πανωρέα πηγαίνει στο μαιευτήριο για να γεννήσει το δεύτερό της παιδί. Αρχικά, όταν έφτασε στο νοσοκομείο με σπασμένα τα νερά, όλο το νοσηλευτικό προσωπικό απόρρισε. Πώς γίνονταν μια καλόγρια να εγκυμονεί και μάλιστα από τους πόνους να βρίζει θεούς και δαίμονες, επιστρατεύοντας υλικό τόσο από την Παλαιά όσο και από την Καινή Διαθήκη? Όταν ρωτήθηκε για τα στοιχεία της, απάντησε: «Είμαι ηγουμένη της Ιεράς Μονής της Αγίας Φιλοθέης που εδρεύει στα Πετράλωνα και ονομάζομαι Ρεβούλα. Από εδώ ο καλόγερος Θεόφιλος, από τη μονή Ματζουράνας. Κανείς δεν ήξερε που βρίσκονταν αυτές οι μονές, αλλά δεν πρόλαβα να προβληματιστούν, διότι ο συνοδός της λιποθύμησε πάνω στο φορείο που ήταν ξαπλωμένη, λόγω υπερτασικής κρίσης με υποψία ισχυμικού επεισοδίου, όπως αργότερα είπαν οι γιατροί. «Ήρθα να γεννήσω το θείο Βρέφος», συνέχισε η Πανωρέα. «Σε λίγο θα έρθουν και τρεις μάγοι, να τους οδηγήσετε σε εμένα», είπε, και σε πρώτη φάση ειδοποιήθηκε άμεσα ένας ψυχίατρος, προκειμένου να συνδράμει την ετοιμόγενη. Τα προβλήματα όμως δεν τελείωσαν εδώ. Αρνιόταν πεισματικά να βγάλει το ράσο και τον ογκώδη σταυρό που είχε κρεμάσει στο στήθος της. Οπότε της το ψαλίδισαν και της σήκωσαν τα πόδια δύο νοσοκόμες, μία το αριστερό και μία το δεξί. Κάθε μια τους έβαλε το πόδι που της αναλογούσε στον ώμο της και περίμεναν τον τοκετό. Η Πανωρέα, με τη μαντήλα σφιχτά δεμένη στο κεφάλι της, τον εσταυρωμένο ξαπλωμένο στο στήθος της και το ψαλιδισμένο ράσο της, άρχισε να βρίζει, ξεκινώντας από τους πρωτόπλαστους. Για τη μαλακία που έκανε αυτή η πουτάνα η Εύα, για τον ευκολόπιστο συνονόματο του γιού της Αδάμ και τον ομοφιλόφιλο που τους έδιωξε από τον παράδεισο και τώρα εξαιτίας του περνάει αυτά τα βάσανα. Πολύ γρήγορα όμως η μήτρα της απέκτησε διαστολή πεπονιού και η μικρούλα ξεπετάχτηκε στα χέρια του μαιευτήρα. Έτσι άρχισαν τα προβλήματα. Ο ψυχίατρος, ο οποίος αμέσως μετά τη γέννα υπέβαλε την παραίτηση, θα θυμόταν για πολλά χρόνια την αντίδραση της Πανωρέας όταν της ανακοίνωσαν ότι το παιδί είναι κορίτσι. «Συγχαρητήρια, ηγουμένη, φέρατε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Να σας ζήσει. Το δικό μου παιδί είναι αγόρι, καταλάβατε», ουρλιάζει εκείνη. «Θα μου βγάλετε τώρα εσείς τον Ιησού Χριστό κορίτσι»,
άπιστοι, θα σας δείξω εγώ. Ειδοποιήστε τώρα αμέσως τους τρεις μάγους», λέει και σπρώχνει με τα πόδια της τις δύο νοσοκόμες, οι οποίες φεύγουν με ταχύτητα, σπάνε την πόρτα και προσγειώνονται έξω από την αίθουσα τοκετού, στο χώρο αναμονής. Ο μεευτήρας, προσπαθώντας να σώσει τον νεογνώ, το παίρνει αγκαλιά και αρχίζει να τρέχει στο θάλαμο με τον ομφάλιο λόρο να κρέμεται. Ενώ η πανωρέα αγωνίζεται να σηκωθεί και να τους αρπάξει με το παχουλό χέρι της. Ο ψυχίατρος καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες να της καρφώσει μια ηρεμιστική ένεση σε δοσολογία υποπόταμου. Αλλά συγκρουόμενος με τον μεευτήρα, καρφώνει τελικά τον εαυτό του και λιποθυμάει. Ο μεευτήρας, μόνος πλέον με την πανωρέα και βρισκόμενος σε απόγνωση, φωνάζει: «Ηγουμένη, έκανα λάθος. Το παιδί είναι αγόρι. Να και η φύση του». Και της δείχνει τον άκοπο ακόμα ομφάλιο λόρο. «Ας γλιτώσω από την παλαβή τώρα και θα δω τι θα κάνω μετά», σκέφτεται και της χαμογελάει. «Θα πάω το γιο σας τώρα στις ΜΕΕΣ να τον πλύνουν και να τον περιποιηθούν, να ξεκουραστείτε κι εσείς». Βγαίνει γρήγορα έξω, αφού παραδίδει το παιδί στη ΜΕΑ και χωρίς δεύτερη σκέψη ετοιμάζει την αίτηση για αλλαγή ειδικότητας από γυναικολόγος σε κτηνίατρο. Ναι, δεν ήθελα να πω κάτι. Ήθελα να πω ότι αυτό είναι ένα βιβλίο που πρέπει να το ξέρει η κυρία Κεραμέως, γιατί μπορεί θαυμάσια να διδάσκεται στις σχολεία στα θρησκευτικά. Το οποίο από ό,τι άμαθα είναι προαιρετικά. Αν διαβάσουν το βιβλίο αυτό, δεν θα είναι προαιρετικά, θα είναι υποχρεωτικά. Οι μαθητές θα τρέχουν σαν τρελοί. Πάρ' το παγό. Σας ευχαριστώ. Θα συνεχίσει ο κύριος Παλαχούτης. Καλησπέρα και από μένα. Το Σπύρο δεν το γνώριζα. Το βιβλίο έφτασε στα χέρια μου μέσω των εκδόσεων Τόπος. Και αισθάνθηκα έτσι την ανάγκη να γράψω κάποια πράγματα όπως τα είδα εγώ, ότι όσα με άγγιξε το βιβλίο, δεν μπορώ να κάνω αναλύσα για αυτές του κυρίου Ξανθούλη, τα έγραψα στο 8.gr. Σήμερα μου είπε ότι ήταν η πρώτη κριτική παρουσίαση, τέλος πάντων. Εγώ χαίρομαι που είμαι σε μια γιορτή. Αυτό είναι η παρουσίαση ενός βιβλίου και σε ένα τέτοιο χώρο, ενός ωραίου βιβλίου, είναι γιορτή. Χαίρομαι για αυτό το χώρο γιατί πιτσιρικάς, πριν καμιά τριανταριά χρόνια, κάνοντας αγγλικά εδώ στην Ακαδημία, σχολές Καπάτου, ερχόμαστε και πίναμε το καφεδάκι μας τις καλές μέρες του χειμώνα, τις ωραίες ανοιξιάτικες μέρες και το καλοκαίρι βέβαια. Για μένα ο τόπος αυτός, ο χώρος αυτός, σημαίνει αρκετά πράγματα, γιατί ως άρρωστος με τα τραγούδια και τους ανθρώπους του, λέγανε ότι εδώ εμφανιζόταν προσωπικότητες του ελληνικού τραγουδιού. Στον κήπο του μουσείου τραγουδούσαν ο Χιώτης, ο Τρανός, ο Γούναρης, και όλα αυτά μου κλέβανε την καρδιά. Είναι και το μουσείο, είναι και όλα όσα έχουν συμβεί εδώ, πράγματα και θάματα έχουν συμβεί εδώ στην καρδιά της Αθήνας. Βέβαια, αυτά είναι αρώματα από άλλες εποχές, αλλά έτσι κι αλλιώς για ένα άρωμα από Ρίγανη είμαστε σήμερα εδώ. Μ' αρέσει και η Ρίγανη πάρα πολύ. Δεν μπορώ να φανταστώ ελληνική σαλάτα χωρίς Ρίγανη. Φετούλα χωρίς Ρίγανη, ψωμάκι με λαδάκι και Ρίγανη. Κολοκύθια με τη ρίγανη. Ίσως γι' αυτό να απόλαυσα και τόσο πολύ. Μ' αρέσει και η ματζουράνα πολύ σαβότανο και τη ρίγανη να την πίνω. Ίσως για όλα αυτά να απόλαυσα και το βιβλίο τόσο πολύ. Βέβαια, όταν πρώτο ήρθε το βιβλίο, όταν πρώτο ξεκίνησα να το διαβάζω, εγώ δεν είμαι πολύ ούτε του μαγικού ρεαλισμού, ούτε του φανταστικού, ούτε του υπερβατικού, ούτε σαν αναγνώστης, παρότι διαβάζω αρκετά βιβλία. Όχι, επειδή παρεμβήκατε λίγο, ούτε και σαν ταινιοφάγος που είμαι στο σινεμά. Βέβαια, όταν δεις μια ταινία σαν το Blade Runner, υποκλίνεσαι. Αλλά οι ήρωες, ας πούμε, του Αλμοδοβάρ δεν μου ψιλοπάνε, δεν μου ταιριάζουν, δεν με ψήνουν, να το πω έτσι. Αντίθετα, οι ήρωες του Σπύρου με παραμύθιασαν, με βάλανε στον κόσμο τους. Άρχισα να υποφέρω μαζί τους, να παρακολουθώ τι θα γίνει με αυτούς. Παρότι ζούσαν σε έναν έτσι λογικά παράλογο κόσμο, άρχισα να βλέπω τις εικόνες από αυτά που μόλις μας διαβάσατε τώρα, να βλέπω κουμπιά να εκτοστεύονται από τα στόματα των πρωταγωνιστών.
ίσως γιατί μέσα σε αυτό το υπερβατικό κάπως έτσι περιβάλλον βάζει θέματα όπως για την κοινωνία, για τις σχέσεις, και για την πολιτική ακόμα. Αυτό το Αφγανιστάν δεν πέφτει τυχαία. Διαβάζοντας λοιπόν, διαβάζοντας και ξαναδιαβάζοντας το, το έχω αφήσει σε μια ιδιαίτερη γωνιά ανάμεσα σε βιβλία που όλο και τα ξαναπιάνω, όλο κάτι διαβάζω από τις σελίδες τους. Έτσι λοιπόν το άρωμά του αυτό από τη Ρίγανη, παρότι έχουν περάσει μήνες από την πρώτη ανάγνωση, για μένα παραμένει αναλύωτο. Όπως αναλύωτες παραμένουν και αυτές οι εικόνες του τρανού, του Χιώτη και του σπουδαίου Γούναρη, που δεν τις είδα αλλά ούτε και τις έτσα, αλλά τις έχω φτιάξει τόσο καλά μες στο μυαλό μου, εδώ ακριβώς στο κήπο του μουσείου που βρισκόμαστε. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ας συνεχίσει, κυρία Απολίτου. Τώρα θα διαβάσουμε μία επιστολή του ήρωα από το Αφγανιστάν. Θα μπορούσα να διαλέξω τη χειρότερη μέρα της ζωής μου. Αν μπορούσα να διαλέξω τη χειρότερη μέρα της ζωής μου, σίγουρα θα επέλεγα τη σημερινή. Νιώθω τη σκέψη μου κενή. Νιώθω το μυαλό μου να απομυζιέται. Μπροστά μου ένα φράγμα που δεν μπορώ να σπάσω, να ξεπεράσω, να ξεφύγω από αυτό. Το μικρό νόημα που κάποιος προσδίδει στη ζωή του εξανεμίζεται, γοργά και βασανιστικά. Γιατί να υπάρχω, γιατί να ζω, γιατί να δίνει ακόμα εντολές ο εγκέφαλός μου στο νευρικό μου σύστημα, αφού όλα πια έχουν χάσει την ουσία τους. Προσπαθώ να ιάνω τη σκέψη μου. Απορώ για άλλη μία φορά με τους γύρω μου. Γελάνε, συζητάνε. Ζουν μέσα στην ολότητα του τίποτα και όμως δείχνουν ευτυχισμένοι. Δείχνουν. Ίσως και να είναι. Γιατί να μην μπορώ και εγώ να μοιραστώ αυτή την ανεμελιά. Νιώθω να τιμωρούμε από τον ίδιο μου τον εαυτό. Μακάρι να μπορούσα να συλλέξω σε υγρή μορφή όλες τις σκέψεις που με βασανίζουν και μετά να τις δω να εξατμίζονται στις ακτίνες του ήλιου, όπως μια κοιλίδα νερού στη μέση του δρόμου. Γιατί να μπορώ να αντιμετωπίσω τα πάντα και να με νικάει σε καθημερινή βάση ο εαυτός μου. Γιατί φοβάμαι να τον αντιμετωπίσω, γιατί δεν μπορώ να τον αγνοήσω. Η ψυχική μου σύψη έχει αρχίσει. Ας τελειώσει τουλάχιστον να ξαναχτίσω τον ισόκοσμό μου. Δεν μπορώ να αντιδράσω. Όταν πήρα το βιβλίο το καλοκαίρι, το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό όταν το ξεκίνησα να το διαβάζω ήταν η παιδική μου ηλικία, γιατί κι εγώ μεγάλωσα σε ένα κατάστημα με βότανα και μπαχαρικά και θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδάκι εκεί να χώνομαι μέσα στα πιπέρια και στα μπαχάρια και οι μυρωδιές ήρθαν στη μνήμη μου πολύ έντονες. Αυτή ήταν... Ναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Μη σας πω για τη Ρίγανη μετά, στο τέλος. Και η ματζουράνα ήταν το κερασάκι. Σοβαρά. Ήταν πολύ νοσταλγικό. Αυτή ήταν η πρώτη ανάγνωση. Μέσα στον Οκτώβρη το ξαναδιάβασα και εμβάθυνα πιο πολύ. Και εκεί που στάθηκα ήταν... Επιτέλους, ένας άνθρωπος χτυπάει την Εκκλησία ευθέως. Απαπα. Τόλμησε, μάλλον, να χτυπήσει. Ήταν και μία συζήτηση που είχαμε πέρσι με την Ευτυχία τη Γιαννάκη, τη συγγραφέα, για αυτό το πράγμα. Γιατί κανένας δεν έχει τολμήσει, στην Ελλάδα τουλάχιστον, να χτυπήσει την Εκκλησία έτσι έμεσα. Ευθέως. Πολύ. Ναι. Αλλά αυτό είναι πολύ επιθετικό. Βέβαια, μέσα από τη σάτυρα είναι ένας πολύ καλός αγωγός η σάτυρα για να πεις πράγματα, όπως και το χιούμορ. Ναι. Και να μπορεί ο άλλος να το εκτιμήσει και να το αντιληφθεί αυτό το πράγμα. Να το αντιληφθεί και να μπορέσει να το κατανοήσει και να το ξεχωρίσει. Βέβαια.
Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που τους λες αστεία και νομίζουν ότι είναι δραματικά. Και εγώ έχω τέτοια πείρα, όταν στο Sky έλεγα κάτι περίεργα ποίηματα, ας πούμε κάθε Πάσχα έλεγα ένα ποίημα που λεγόταν «Η Νουνάρα». Ήταν μια κυρία που είχε βαφτίσει ένα Τσιλικόπουλο όταν πριν από χρόνια και μετά πια το θυμήθηκε μετά από 25 χρόνια και πήγε να το επισκεφθεί ένα Πάσχα. Και την πήδηξε όλο το χωριό. Κάπως έτσι, αλλά τα έλεγα με ένα τέτοιο τρόπο που μετά με παίρναν τηλέφωνο. Αχ, κύριε Ξανθούλη, πάλι μας συγκινήσατε. Αυτά με από διάφορες οργανώσεις, δεν ξέρω ποιοι ήταν αυτοί που τα ακούγαν και εγώ έφερετα βέβαια. Η Νουνάρα, έτσι λεγόταν. Δεν πάει το μυαλό σας κάπου αλλού. Χαίρομαι όμως που κάποιος έτσι μιλάει πια και ανοίγονται πράγματα, ανοίγει διάλογος. Να μπορούμε να μιλάμε για κάποια πράγματα πιο ανοιχτά, έτσι δεν είναι? Ναι, να μιλάμε κάποιος πιο ανοιχτά, αλλά όπως σας είπα ότι υπάρχει ένα κομπλάρισμα όσον αφορά το σατυρικό βιβλίο. Ναι. Ναι. Στην Ελλάδα, έτσι. Στην Ελλάδα. Ναι. Εκτός αν αυτό το πράγμα γίνεται στο θέατρο, επειδή έχω κάνει πολύ θέατρο, ειδικά σατυρικό θέατρο, εκεί τα πράγματα έχουν μία ανοχή διαφορετική. Εκεί είναι απόλαυση. Στο βιβλίο, ναι. Γιατί όταν πιάζει κανείς βιβλίο, θέλει λίγο να το... Ναι, γιατί είμαστε τόσο συντηρητικοί στη γραφή, δηλαδή στο χαρτί και όχι κάποια στιγμή τα ανακαλύπτουν, βέβαια. Το ξέρω πάρα πολύ καλά από πείρα. Είχα γράψει το 1982, αυτά πρόχριστου εννοείται, στον περασμένο αιώνα, ένα βιβλίο που λεγόταν «Οικογένεια Μπεζουγιές». Ναι. Α, το έχετε διαβάσει και ναι, αυτό. Ναι. Η Ροίδη ήταν μία πεντάχρονη που πάσχει από μια δύσκολη αρρώστια και κάθε χρόνο τη πιάνεται για 5 χρόνια. Και όταν πια πηγαίνει στον υπηαγωγείο, είναι μία γυναίκα 50 χρονών. Σαν προσωπικότητα και σαν αντίληψη. Αυτή λοιπόν η Σύση Πουστοδούλου, έτσι λεγόταν η ηρωίδα μου, κληρονομεί μια μεγάλη βιομηχανία, την Best Guess, που είναι μια βιομηχανία που κάνει προφυλακτικά. Αυτό όταν το βιβλίο κυκλοφόρησε, θυμάμαι τότε έγραφε και τα κείμενα του Μαρίνου, του λέω πώς σου φάνηκε. Μου λέει, αγάπη μου, πολύ ωραίο βιβλίο. Μετά από χρόνια θα λέμε ότι σε ξέραμε και θα μας πετροβολούν. Έτσι ακριβώς. Αλλά μετά το βιβλίο αυτό με έγινε μέχρι και παράσταση. Και μέχρι σήμερα ξέρω ότι πάρα πολλοί νέοι το ανακάλυψαν μετά από 40 χρόνια. Και όχι μόνο αυτό, έχει μεταφερθεί και στο θέατρο. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, πιάσουμε αυτή τη συζήτηση, δεν έχει τελειωμό. Το θέμα είναι ότι ο Σπύρος έγραψε ένα βιβλίο, δεν ξέρω τι είχε κατά νου, θα μας το πει τώρα. Πάντως ήταν ένα βιβλίο που το διαβάζεις και χαμογελάς. Και αυτό το χαμόγελο για μένα, από μόνο του, είτε έτσι είτε αλλιώς, μπορεί να έχουμε 100 ενστάσεις, είναι πραγματικά μία ευλογία. Εγώ τον ευχαριστώ και περιμένουμε και το επόμενο, γιατί αυτό μας άνοιξε την όρεξη. Λοιπόν, ελπίζω να δώσω και απάντηση σε όσα αναφέρατε, πώς γράφτηκε αυτό το βιβλίο κτλ. Θα ξεκινήσω. Λέγεται πιο καθαρά. Έχω λίγο το λαιμό μου, λοιπόν, πιστεύω να ακούγομαι καθαρά. Ζούμε στην εποχή της αντισηπτικότητας. Μια εποχή χλωριωμένων αντισηπτικότητας. Από το αντισηπτικό. Μια εποχή χλωριωμένων απόψεων, εμποτισμένων από το φόβο ότι η προβολή και η εξωτερική εφήτηση θα λογολοκριθεί από το σύνολο των ανθρώπων που συναναστρεφόμαστε, εφόσον δεν ακολουθεί τα νέα υιοθετημένα κοινωνικά δεδομένα. Η αποτροπή αυτή στην ελεύθερη έκφραση μας οδηγεί μοιραία στην αυτοαναφορικότητα. Και μάλιστα σε πεδία άφοβα σχολιασμού, αφού κανέναν δεν απασχολεί, επί παραδείγματι, τι θα μαγειρέψουμε, πού πίναμε καφέ και αν το παιδί μας στο δημοτικό πήρε άριστα από τη δασκάλα του φωτοτυπία. Σημειώνουμε την ενδιαφέρουσα ζωή μας προκειμένου να δηλώσουμε στους άλλους ότι υπάρχουμε ή καλύτερα να πείσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό ότι εξακολουθούμε να συντηρούμε το μυοκάρδιό μας και να συμμετέχουμε στις πλούσιες καθημερινές δραστηριότητές μας. Όποιοι αγώνες αφορούν μόνο προσπάθειες ψυχικής ηρεμίας, διότι η εκολαπτώμενη ταραχή δημιουργεί κύματα που μεταφράζεται σε προβληματισμό και στη συνέχεια καταλήγει σε ιδεολογική κατάρρευση και επαναπροσδιορισμό. Πρέπει όμως να υπάρχει. Πιο αργά. Ναι, πιο αργά. Πρέπει όμως να υπάρχει ένας τρόπος ενεργοποίησης ή ακόμη καλύτερα ένας τρόπος επισήμανσης συνθήκων και καταστάσεων που μας ταλανίζουν, αλλά δεικτικά πολλές φορές αρνούμαστε να αποδεχθούμε. Εδώ έρχεται η σάτιρα. Σατιρίζοντας, επισημαίνεις τα κακώς, κατά την άποψή σου, δεδομένα ή κείμενα και δίνεται η ευκαιρία και σε αυτούς που γίνονται κοινωνοί να προβληματιστούν σε διαφορετική βάση. Η σάτιρα δεν είναι κάλυψη. Είναι μέσο έκφρασης
και σίγουρα ενεργοποιεί άθελα όποιες μύχιες σκέψεις μας παραμένουν συμπιεσμένες και συσπυρωμένες στο υποσυνείδητό μας, περιμένοντας την απελευθέρωσή τους. Το όρομα που ρίγανει ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Πραγματεύεται την πατρική αγάπη με όλη την παραδοξότητα που τη διακρίνει, την πολεμική πραγματικότητα, με τη συμμετοχή ανθρώπων παρά τη θέλησή τους και τέλος την θρησκοληπτική πλευρά που και αυτή διακρίνει την εποχή μας εξαιτίας της αβεβαιότητας, της ανασφάλειας και της ρευστότητας που κατά γενική ομολογία επικρατεί. Γι' αυτό στο έργο προσεγγίστηκαν στερεότυπα κλισέ, παγιωμένα τρίπτυχα και επιδιώχθηκε να απαξιωθούν, δίνοντας το μήνυμα της δημιουργικότητας και της εξέλιξης και όχι της παραμονής σε ιδέες στήρες, αλλά όμως κοινωνικά ασφαλής. Το έργο γενικά γράφτηκε σε γρήγορους ρυθμούς, όπως και σας διάβαζα προηγουμένως. Η σάτιρα είναι κάτι που βγαίνει αβίαστα από μέσα σου, χωρίς ιδιαίτερη σκέψη. Οπότε και δεν ακολουθήθηκαν ιδιαίτεροι χρονοβόροι κανόνες έρευνας για τα γραφόμενα. Δεν σας κρύβω ότι, όπως πολύ σωστά σημειώσατε, πέρασα πολύ ωραία γράφοντας τη Ρίγανη. Έγραφα και γελούσα με τις περιπέτειες που ζούσαν οι ροές μου, τους οποίους και αγάπησα όμως ιδιαίτερα. Τους αγάπησα μάλιστα τόσο πολύ, ώστε και μετά το θάνατό τους συνέχισαν να υπάρχουν στο έργο και μάλιστα να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην έκβασή του. Δεν προσπάθησα να περάσω κάποιο μήνυμα. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συγγραφής του, σκεφτόμουν ότι εάν ποτε πάρει τη μορφή που έχετε στα χέρια σας και έρθει η στιγμή να παρουσιάσω, διερωτώμουν τι θα έλεγα, αφού ολόκληρο το έργο είναι μια άνευ προηγουμένου σάτιρα που μόνο γέλιο μπορεί να προκαλέσει. Μάλιστα, διακομωδώντας την κατάσταση, μονολογούσα και για ποιο μέρος του βιβλίου θα πρότεινα για ανάγνωση, αφού όλο το βιβλίο είναι αιρετικό και μάλιστα με αρνητικό ισοζύγιο βαθιστόχαστων ιδεών ευρύτερου προβληματισμού. Το όρμα που ρίγανε γραφόταν αργά και σταθερά μέσα μου νοητά, χωρίς μολύβια και γραμματικούς κανόνες. Ήταν μια μάζα χωρίς δομή, στην οποία γινόταν καθημερινά ζυμώσεις και έπαιρνε συγκεκριμένη μορφή αντιπροσωπευτική των σκέψεών μου. Δημιούργησε ήρωες, έκτισε πλοκή, συνδύασε και παρουσίασε γεγονότα που με σημάδεψαν, σατήρησε ανελαίτητα ό,τι ενοχλούσε. Πέρασε μερικές φορές και πίσω τις γραμμές, ό,τι ιδέα πίστευε θα προβλημάτιζε και μου άφησε να επιλέξω μόνο το τέλος της ιστορίας. Το βιβλίο γράφονταν ενώ εγώ προπατούσα χαζεύοντας τις βιτρίνες και σκεπτόμενες διάφορες καταστάσεις, στις οποίες μπορεί και να υπήρξα πρωταγωνιστής ή μπορεί να ήθελα να υπάρξω. Στην πρώτη και όλα σελίδα του βιβλίου αποτυπώνεται η περιέργειά μου για το πώς θα αντιδρούσε ο κόσμος, αν έβλεπε μήνες μετά τα Χριστούγεννα, μια βιτρίνα βιβλιοπωλείου να παραμένει στολισμένη και το κατάστημα να είναι κλειστό και σχεδόν εγκαταλελειμμένο. Ήθελα να παρακολουθήσω τις αντιδράσεις των περαστικών μπροστά από σκορισμένους Άγιοι Βασίλειδες, ελαφάκια και διάφορες άλλες ξεθυμασμένες χριστουγεννιάτικες κατασκευές. Οι παλαιομερολογίτες είναι έτσι. Ακριβώς. Πολλοί θα ήθελαν να ριζήσουν στο μυαλό τους ώστε να γινόμουν κοινωνός των σεναρίων που θα έπλαθαν προκειμένου να εξηγήσουν αυτό που αντίκριζαν. Από το σημείο αυτό ξεδιπλώνεται η ιστορία μας με μια σημαντική αναδρομή στο παρελθόν των ηρών, το οποίο είναι ποτισμένο από αρώματα βοτάνων και ενίοτε λιβανούν, με μια σουρεαλιστική κρυά. Ο άκρατος φονταμενταλισμός που φρόντισα να παρουσιάσω συντέλεσε στο να καυτηριάσω κάθε θρησκόληπτο στοιχείο που από πάντα ταλαιπωρούσε τα πιστεύω και την αισθητική μου. Θεωρώ πάντα ότι μια θρησκεία στα πλαίσια των αδυναμιών της ανθρώπινης φύσης δρά πολλές φορές τιμωρητικά και εκφοβιστικά με διάφορα εφευρήματα δημαγώγησης. Όλα αυτά τα εφευρήματα που γεννιούνται από τον ανθρώπινο νου συνθέτουν μια θρησκοληπτική συμπεριφορά και αποτελούν τα κύρια συστατικά, θα μπορούσαμε να πούμε, ενός χαρμανιού, από βασκανίας, μαζούνια κτλ., που λειτουργεί θεραπευτικά και ίσως ειδονικά σε αυτούς που τα ασπάζονται και στη τελική και τα έχουν ανάγκη. Λίγα λόγια τώρα για το έργο. Ξεκινάει, όπως προανέφερα, μια στολισμένη βιτρίνα του βιβλιοπωλείου στο κέντρο της Αθήνας. Η Ρουφίχτρα. Αυτή ήταν και η ονομασία του βιβλιοπωλείου. Ο λόγος. Ο ιδιοκτήτης του ρουφούσε τη γνώση. Ήταν αυτός που είπαμε που είχε αποθυμένο το ότι δεν σπούδασε. Και τον κόσμο να την εξετάζει με μια έκδηλη περιέργεια, αφού χρονολογικά βρισκόμαστε σε κάποιο Μάρτιο και μάλιστα αρχή Σαρακοστής. Εκεί γίνεται και μια εκτεταμένη περιγραφή και τίθονται και κάποιες προφανείς απορίες για το σκηνικό του Άγιου Βασίλη, της Φάτρης κτλ. Αναρωτιούνται όλοι λοιπόν για το τι έχει συμβεί, αφού γενικά το κατάστημα φαίνεται μήνες κλειστό. Από τα γειτονικά μαγαζιά υπόθηκαν διάφορα. Από ότι το αφεντικό έφυγε με την ταμεία και το ταμείο σε κάποιο θέατρο εξωτερικού ή ότι πήγε στο Άγιο Όρος για να μονάσει. Εκεί μαθαίνουμε τα πρώτα στοιχεία για τους ήρωές μας, τον Θεόφιλο Αλετρά, ιδιοκτήτη του βιβλιοπωλείου, και την οικογένειά του, τη σύζυγό του Πανωρέα και τα τρία του παιδιά, από τα οποία ξεχωρίζει ο πετυχημένος Αδάμ που αποτελεί το καμάρι του και το σημαντικότερο ήρωα του βιβλίου. Το βιβλιοπωλείο παλαιότερο όμως υπήρχε και ως κατάστημα με διαφορετικά είδη.
με βότανα, το λεγόμενο βοτανάδικο, και ονομαζόταν βέβαια, όπως έχουμε ακούσει, Ματζουράνα. Εκεί αρχίζει η αναδρομή από τα παιδικά χρόνια του Θεόφιλου, όπου η ισονομιαλία και η διαφορία των δικών του δεν του επέτρεψαν να σπουδάσει, δημιουργώντας το, αυτό το αποθυμόνιο της μάθησης. Αναλαμβάνει λοιπόν το μαγαζί στα 15 του, τη Ματζουράνα, μετά τον ευφύδιο θάνατο του πατέρα του, που δεν ήταν τελικά και τόσο ευνίδιος. Και κάποια στιγμή έρχεται η Πανωρέα για να αγοράσει κάτι χαμομήλια και την ερωτεύεται. Η Πανωρέα αντιμετωπίζει την απόρριψη και τη μεγάλη εχθρότητα της πεθεράς της, Ροξάνης, η οποία φοβόταν ότι πλέον θα μπει στο περιθώριο και τους αυτού θεωρεί πάντα την ύφη της σατανική. Εφευρίσκει λοιπόν διάφορους τρόπους για να την εξαφανίσει, αλλά κάθε φορά όλο κάτι γίνεται και πάντα επιστρέφουν όλα εναντίον τους. Τι μαύρη μαγεία, τι ξόρκια, τι προσευχές στο μεγάλο δύναμο να πράξει το ζητούμενο, τελικά τίποτα δεν κατάφερε. Η Πανωρέα από την άλλη μεριά παρουσιάζει μία αλλοπρόσαλη συμπεριφορά και στα πλαίσια ενός θρησκευτικού παροξισμού, επηρεασμένη και από ένα ταξίδι στους Αγίους Τόπους, αποφασίζει να δημιουργήσει το ατομικό της λατρευτικό χώρο. Μετατρέπει λοιπόν ένα μικρό δωμάτιο του σπιτιού της σε χώρο προσευχής και αυτοχρήζεται καλόγρια και κυκλοφορεί ανάλογα δεδομένη. Εκεί ξεφεύγει εντελώς η κατάσταση, διότι παράλληλα μένει έγκυος και φτάνει στο μευτήριο ότι μένει καλόγρια, φωνάζοντας ότι είναι ηγουμένη της μονής Ματζουράνας και εκτελήσονται όλα όσα διαβάστηκαν προηγουμένως. Ο Θεόφιλος παράλληλα κρατάει μια σχεδόν απαθή στάση για να μην επηρεάσει τη ζωή του πρωτότυπου του γιου του Αδάμ. Η Ροξάνη, η μητέρα του, βλέποντας όλα αυτά από την ύφη της, ξεσπάει κάποια στιγμή σε ένα νευρικό γέλιο και μένει με ένα μόνιμο χαμόγελο, συνεχίζοντας όμως τις ραδιουργίες. Τελικά όμως θα βρεθεί κάποια στιγμή εκείνη νεκρή, αλλά είναι όλοι απορριμμένοι αφού θα είναι κατά 80 εκατοστά ψηλότεροι. Ο λόγος είναι ότι η Πανωρέα, αποτυπωμένη από μεγάλη δόση εκδίκησης, μιμήθηκε τον προκρούστη και την τέντωσε ανάλογα. Ο Αδάμ τώρα μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον που διαμορφώνει κατάλληλο πατέρας του, ώστε οι σπουδές του να είναι μονόδρομος στη ζωή του. Γίνονται και εκεί διάφορα ευτράπελα στο δημοτικό, όπου ο Αδάμ ήταν μεν πολύ έξυπνος, αλλά παρέλα και ζωηρός. Στα πολλά που είχε κάνει ήταν ότι κάποια στιγμή στο δημοτικό είχε μοιράσει στους μαθητές του μια φωτογραφία του Μάρξ και τους έπεισε ότι ήταν κάποιος Άγιος της Εκκλησίας με τους γονείς τους την επόμενη να διαμαρτύρονται στο διευθυντή του σχολείου. Με τη σειρά του διευθυντή στο Θεόφιλο, αλλά εκείνο δεν ίδρωνε τα αυτή του, αφού ο Αδάμ ήταν άριστος μαθητής. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Αδάμ σπούδασε, διέπρεψε με διδακτορικά και βρέθηκε διευθυντής στο Υπουργείο Εξωτερικών και από εκεί εξαιτίας κάποιες αντιπαλότητες στο εμπόλεμο Αφγανιστάν. Εκεί θα βιώσει μια άλλη πραγματικότητα. Αλλά θα νιώσει τόσο έντονα την αγάπη του πατέρα του, που θα ξεφύγει από αυτό που πραγματικά ζει. Το βιβλίο γράφτηκε με αφορμή τις επιστολές που έστειλε ο Αδάμ από το Αφγανιστάν, όπου περιέγραφε τις εμπειρίες του και συμπεριλαμβάνονται στο έργο περίπου μετά τη μέση. Η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που παρατίθονται οι επιστολές, σοβαρεύουν λίγο τα πράγματα. Όταν τις διαβάζει κάποιος, αλλά χρειάζεται για να αποτυπωθεί το περιβάλλον που ζούσε. Η αρχή και η πλαισίωση με τους γονείς του έγινε με πολύ μεγάλη σατυρική διάθεση και μάλιστα γράφοντας για την Πανωρέα, κινδύνεψα να χάσω τον πρωταγωνιστή μου εξαιτίας της πληθωρικής της παρουσίας και των καμωμάτων της. Αγάπησα πολύ όλα τα πρόσωπα του έργου μου και δίνω τη δυνατότητα να αγαπηθούν από τον αναγνώστη, διότι αν το δούμε ρεαλιστικά και μαγικά, θα διαπιστώσουμε ότι κάπου μπορεί να υπάρχουν ή να έχουν υπάρξει. Μπορεί όμως και κάποιος να εισέλθει σε μια διαδικασία προβληματισμού για το διαχωρισμό του πραγματικού από το φανταστικό. Εξάλλου, το βιβλίο ανήκει στην κατηγορία του μαγικού ρεαλισμού. Αντικειμενικά και στήρα όμως, τελικά όλα είναι φανταστικά. Όλα είναι ψευχές. Μην τα πιστεύεις. Αέρας, έλεγε σε ένα έργο του ο Καζαντζάκης. Είναι όμως. Μήπως τελικά ό,τι περιγράφεται στο άρωμα από ρίγανη υπήρξε ή υπάρχει και δεν είναι μυθοπλασία. Ακόμη δεν έχω δώσει απάντηση. Και πραγματικά δεν θέλω να δώσω. Εδώ χειροκροτάμε τώρα, τελείωσα. Λοιπόν, τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τις εκδόσεις Τόπος για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν και εξέδωσαν το άρωμα. Τον κύριο Μαραγκόπουλο, την υπεύθυνη επιμέλεια σειράς, την κυρία Λόι Άρτεμι, τον κύριο Φώτη Πέτρου που το επιμελήθηκε. Α, τώρα δείχνει το generic. Ναι. Τους συνομιλητές μου που νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη για αυτά που είπατε, κύριε Ξανθούλη, κύριε Μπαλαχούτη, κυρία αγαπητή Ειρήνη. Και τέλος, θέλω να ευχαριστήσω και το θείο μου που όλο το βράδυ ταξίδευε για να έρθει να είναι εδώ σε αυτή την παρουσίαση. Έτσι αξίζει να το σημειώσω και αυτό. Επειδή ανήκουμε και τον τελευταίο μήνα του έτους, εύχομαι να έχουμε ένα ήρεμο και παραγωγικό και βέβαια υγιές 2023. Είναι η ευχή που πιστεύω και τη λέω, γιατί αν έλεγα οτιδήποτε άλλο θα ήμουν ανακόλουθος με αυτά που γράφω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
ευχαριστούμε κι εμείς που ήσασταν εδώ, που μας ανοιχτήκατε. Πάντως, δεν υπάρχει κάποια γυναίκα που να σε τράβηξε. Όλες οι γυναίκες είναι λίγο πολύ αρνητικές εδώ μέσα. Είναι πολύ επιθετικές. Υπάρχουν εμπειρίες, δηλαδή προσωπικές, ή απλώς τις φαντάστηκες ότι οι γυναίκες δεν τυκλά πρέπει να είναι ελαφρώς μέγερες. Με μακιγιάζ, βέβαια. Όχι, δεν ήταν μισογυνισμός αυτό. Δεν θα το έλεγα σε καμία περίπτωση ότι είναι μισογυνισμός. Είναι τέτοια συμπεριφορά, έτσι, μισογυνική. Δεν θα το έλεγα σε καμία περίπτωση. Αλλά μπορεί και να είναι και βιωματικό το βιβλίο. Το αφήνω στον καθένα να το κρίνει, όπως με ρωτήσατε προηγουμένως. Αν και παραπάει να είναι βιωματικό, με τέτοια φαντασία που έχει μέσα, έτσι. Δεν πιστεύω, δηλαδή, να έχετε κυρία Μπούσια πλησταριό εκκλησία, αποκλείεται και καμπαναριό. Ναι, κάπως έτσι. Εν πάση περιπτώσει, καλή πρόοδο που λένε. Ευχαριστώ πολύ. Και καλή χρονιά να έχουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ.